centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τι κάνετε? Όσες φορές είναι απαραίτητο θα βρεθούμε. Θα βρεθούμε πραγματικά. Εννοείται. Πάνω απ' όλα είναι να ενημερώνεται υπεύθυνα ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όχι από τα διάφορα μέσα όπου η παραπληροφόρηση αυθονεί. Μάλιστα. Τι είχαμε λοιπόν σήμερα, κύριε Ξανθόπουλε? Λοιπόν, άκουσα που είπατε για τον προαύλιο χώρο. Να είμαστε ακριβείς, δεν έγινε το ατύχημα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Έγινε στο πεζοδρόμιο απέναντι από το σχολείο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα. Μία μητέρα. Που πήγαινε το παιδί της. Πήγαινε το παιδί της Δευτέρα τάξη, φοιτούσε. Το συνόδευε για να πάει στο σχολείο του. Υπήρξε μια ατυχή στιγμή, έσπασε το πόδι της, βγήκε ο διευθυντής ο κύριος Ράτσος, της παρήσχε τις πρώτες βοήθειες, κάλεσε ένα ασθενοφόρο, διακομίστηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο. Γνωρίζουμε ότι είναι καλά στην υγεία της, με την έννοια ότι πρέπει φυσικά να υποστεί μια επέμβαση για το σπασμένο της πόδι. Έχει κατά σπάσει το πόδι, έτσι η γυναίκα, πω, μάλιστα. Ναι. Δυστυχώς είναι και αρκετά σοβαρός ο τραυματισμός που έχει, αλλά είναι κάτι που είναι αντιμετωπίσιμο, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν μια ατυχή στιγμή. Ναι, είδε και πολλοί κόσμος ήρθαν τα ασθενοφόρα εκεί, έτσι είχαμε αυτό το θέμα. Ναι. Δημιουργείται μια αναστάτωση, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Ναι. Οι καιρικές συνθήκες όμως στην περιοχή μας τέτοιο καιρό δεν είναι ασυνήθιστες, αυτές, ναι, όπως ξέρετε, ταμείων κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ξανθόπουλε, καλό είναι να κλείνουν τα σχολεία ή είναι καλό να μένουν ανοιχτά? Γιατί εδώ στην περιοχή μας, ας πούμε, είχαμε την απόφαση του Άργους να τα κρατήσει κλειστά. Είχαμε την απόφαση του Δήμου να τα ανοίξει 9 η ώρα. Η κάθε περιοχή έχει τη ιδιαιτερότητά της. Οι αύλοι χώροι πάντα έχουν τα θέματά τους. Εδώ και οι δρόμοι, βεβαίως, είδατε τι έγινε τώρα από το πάει το παιδί σχολείο, έσπασε το πόδι. Τι είναι, ποια είναι η κατεύθυνσή σας, δηλαδή, ποια είναι η άποψή σας για αυτά? Κοιτάξτε, το να πω τι πρέπει να γίνει, να μην πρέπει να γίνει, ίσως δεν είναι η θέση μου. Ναι. Εγώ πιο πολύ να υλοποιώ τις αποφάσεις που παίρνουν οι αιρετοί και η πολιτική ηγεσία, ναι, εδώ πέρα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όταν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες, ειδικά ο ολικός παγετός, δίνεται η δυνατότητα με έως και τρεις μέρες οι δήμαρχοι να αναστείλουν τη λειτουργία. Ναι. Και ακριβώς αυτή την έννοια έχει αυτή η δυνατότητα, να εκτιμούν τις τοπικές συνθήκες οι άρχοντές μας, για να προφυλάξουν την υγεία και τη σωματική ακαιρεότητα γονέων, παιδιών, μάλιστα, και εκπαιδευτικών. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο καιρός είναι ένα φαινόμενο που είναι αρκετά ευμετάβλητο. Ναι, και απόψε το βράδυ, ακούμε ότι πάλι θα χιονίσει. Ναι. Ξέρουμε ότι για τις επόμενες μέρες, ειδικά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα υπάρχει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Και το Σάββατο το ίδιο. Οπότε και οι αύλοι χώροι των σχολείων, όπου αυτά θα λειτουργήσουν, θα είναι, αν δεν καθαριστούν επαρκώς, θα είναι κίνδυνος, θα λέγαμε. Θα είναι επικίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε τις αποφάσεις των δημάρχων την Κυριακή για το αν θα γίνουν κάποιες αναστολές από Δευτέρα και για πόσες μέρες. Με αφορμή αυτόν τον ολικό παγετό και την προειδοποίηση που έχει έρθει από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν θέλουμε να υπάρξουν άλλα τέτοια ατυχή φαινόμενα με αφορμή. Με αυτό το ατυχές περιστατικό που είχαμε σήμερα στο Μαυροχώρι, επαναλαμβάνουμε, μητέρα που πήγε το παιδί της στο σχολείο και κατά την αποχώρησή της έπεσε και έσπασε το πόδι της. Βλέπετε τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη και σε τι ταλαιπωρία μπορεί να μπει τώρα πια μια ολόκληρη οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν οι γονείς. Χιλιάδες γονείς που μετακινούνται. Φυσικά. Και υπάρχουν και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που κινούνται με διάφορα μέσα για να φτάσουν στις μονάδες τους. Όλα αυτά θα τα σταθμίσουν, πιστεύω, οι δήμαρχοι που είναι αρμόδιοι να πάρουν τις αποφάσεις, έχοντας και τα δεδομένα του καιρού. Και νομίζω θα ληφθούν οι πιο σόφρονες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για να προστατεύσουμε τη σωματική ακαιρεότητα, όπως είπα, όλων. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ξανθόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Κύριε Ματσούλη, να προσθέσω μόνο δύο πράγματα για τη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σαββόπουλο. Για πείτε μας, γιατί θα σας στέλαμε λίγο νωρίτερα, αλλά ήσταν με τον κύριο Σαββόπουλο, ναι. Ναι, ακριβώς. Ήταν γιατί συνοδευόταν από την κυρία Όλγα την Πουταχίδου, την υπεύθυνη για την παιδεία στην αντιπεριφέρεια.
και μας ενηχείρισαν εδώ 127 δωροεπιταγές των 25 ευρώ, οι οποίες δίνονται με πρωτοβουλία του κυρίου Κασαπίδη, τον οποίο τον ευχαριστούμε φυσικά. Αν θέλετε να τις κληρώσουμε μέσα από την εκπομπή μας, είμαστε σε ειδικότητα τέτοια, έτσι. Ναι, αλίμονο, άκουγα. Αυτές θα δοθούν σε μαθητές και μαθήτριες που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, μάλιστα, όπως μας δηλώθηκαν από τα σχολεία. Ωραία. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία αυτή εν ώψη του νέου έτους. Προάγει νομίζω την αλληλεγγύη και την. Πότε θα δοθούν αυτές οι. Οι επιταγές των 25 ευρώ, εμείς ήδη ειδοποίησαμε τα σχολεία να έρθουν να παραλάβουν τις επιταγές όπως τις είχαν δηλώσει. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, οι γονείς των μαθητών να παραλάβουν, ωραία, την επιταγή, να μπορούν τα παιδιά να. Μια μικρή χαρούν, βοήθεια. Μια μικρή, ακριβώς, βοήθεια. Μια μικρή συμβολική βοήθεια, ένα δώρο για τα παιδιά που έχουν ανάγκη μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού και του εγκλεισμού, με πρωτοβουλία του κυρίου Κασαπίδη, να χαρούν λίγο περισσότερο τα παιδιά. Είναι καλό, είναι καλό. Ναι. Αυτό ήθελα σας να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται στη διάθεσή σας, κύριε. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ για την Κυριακή να δούμε τις αποφάσεις των δημάρχων για το πώς θα λειτουργήσουμε από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.